Στα βαθιά εισέρχεται πλέον η διαδικασία πώλησης του συνεργατισμού, καθώς άρχισαν σήμερα οι διαβουλεύσεις των υποψήφιων επενδυτών με τις δύο ομάδες τεχνοκρατών. Η μία αποτελείται από μέλη του Υπουργείου Οικονομικών και η άλλη από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Στόχος πλέον είναι να καθοριστεί το κόστος της συμφωνίας εξαγοράς του καλού μέρους του συνεργατισμού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συμφωνηθούν και τα θέματα του προσωπικού και των υποκαταστημάτων. Το οικονομικό μέρος της συμφωνίας είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν αρκεί να ικανοποιηθούν μόνο οι κεφαλαιακοί δείκτες, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα οικονομικό μαξιλαράκι ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες μελλοντικές προκλήσεις. Όσο αφορά τώρα την Ελληνική Τράπεζα, η παρέμβαση του Πρόεδρου Αναστασιάδη και η συνάντησή του με μετόχους της τράπεζας φαίνεται να απέφερε καρπούς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Α, όλοι οι μεγάλοι μέτοχοι, παρά τους αρχικούς ενδιασμούς, αποδέχθηκαν την αύξηση κεφαλαίου που επιβάλλει η εξαγορά του συνεργατισμού. Ωστόσο, άτομα που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία ανέφεραν στον Α πως δεν σημαίνει ότι όλοι οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Εξήγησαν παράλληλα πως εάν ο κάθε μέτοχος συνεισφέρει με το ποσό που του αντιστοιχεί, πολύ πιθανόν να μην χρειαστεί συνεργασία με επενδυτικά ταμεία, ωστόσο αυτό θα διαφανεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή επίθεση με τον άντρο Κυπριανού να κάνει λόγο για έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού. Αυτό το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση Αναστασιάδη στο συνεργατισμό συνιστά έναν έγκλημα σε βάρος της κυπριακής κοινωνίας. Είναι να διαρωτάται κάποιος, αφού είναι το καλό κομμάτι και είναι βιώσιμο, γιατί να μην διατηρηθεί ο δημόσιος του χαρακτήρας. Ο άντρος Κυπριανού πρόσθεσε πως η κυβέρνηση θα φορτώσει στον κυπριακό λαό άλλα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για σκοπιμότητες και παραλήψεις.